Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι προαναγγελθήσα έκρηξη διαστόματος δικού σας πριν από 1,5 μήνα, ότι θα συμβούν και αυτά. Αλλά αν αλλάζει κάτι με αυτά. Ναι. Νομίζω ότι αλλάζουν δύο πράγματα και αυτό είναι πολύ βασικό. Το πρώτο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση που φαίνεται εδώ και αρκετούς μήνες να λειτουργεί πάντα σε θέματα στα οποία ιδεολογικά δεν συμφωνεί. Πάντα υπό την αίσθηση μιας πίεσης ότι τι μας κάνουν οι άλλοι και πώς εμείς αναγκαστικά θα αντιδράσουμε αδειάζοντας την ειδωμένη, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο, θα χρησιμοποιήσει το χθεσινό περιστατικό ακριβώς για να μπορέσει με μεγαλύτερη ευχέρεια να αδειάσει την ειδωμένη και να μεταφέρει όσους περισσότερους από τους πρόσφυγες παύλα μετανάστες μπορεί σε οργανωμένους χώρους κράτησης πια κλπ. Με χαρακτηριστικά και με στοιχεία που έχουν να κάνουν με ενδεχόμενη επικινδυνότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, της δίνεται στην επιχειρηματολογία ένας παραπάνω λόγος για να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη ένταση, βία ενδεχομένως, πίεση, για να κάνει το αυτονόητο. Πείτε μου, δεν τι το δεύτερο είναι. Ναι, το δεύτερο. Ότι βλέπουμε τα παράλογα το πώς ένα σύστημα όπως έχει αποφασίσει να το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκει δυνατοτήτων μονομερών στα κράτη να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα του ανθρώπου, να κάνουν επικίνδυνα πράγματα κτλ. Άρα από τη μία δίνει δικαιολογίες στα κράτη αυτή η εφαρμογή της παράλογης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει το καθένα ό,τι νομίζει. Και από την άλλη, σε κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι μια πολιτική συμφωνία, έτσι. Μην ξεχνάμε, δεν είναι. Είναι πολιτική συμφωνία. Και κάθε κράτος ελέγχει αν μπορεί να εφαρμόσει μια πολιτική συμφωνία ή αν δεσμεύεται από δικαιώματα του ανθρώπου και διεθνείς δεσμεύσεις κτλ. Θα δούμε επιτέλους αυτό που περιμένουμε εδώ και 1,5 μήνα να αδειάσει η δομένη με κάποιο τρόπο. Ναι, αλλά... Επίσης, να σας πω κάτι άλλο που δεν το λέμε κακώς. Ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ειδωμένη βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πυρά. Όπως σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή? Δηλαδή μία αριστερά η οποία θέλει πολιτικά, κινηματική αριστερά, θέλει να ανοίξουν τα σύνορα και αυτό είναι μια πολιτική της επιδίωξη. Οργανωμένες ομάδες οι οποίες έχουν στόχο να χρησιμοποιήσουν τον κόσμο που βρίσκεται στην ειδωμένη απελπισμένος ώστε πολιτικά να πετύχουν το άνοιγμα των συνόρων. Αυτό είναι μια πολιτική κινηματική τοποθέτηση. Δεν δεχόμαστε κλείσιμο συνόρων στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις με άλλο τρόπο. Θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους τους απελπισμένους. Και από την άλλη, ακροδεξιά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν το φόβο που δημιουργείται από όλη αυτή την κατάσταση για δικούς τους πολιτικούς λόγους. Άρα, θα δούμε αυτό που είδαμε στην Ιπατία πριν από χρόνια να γίνεται σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Να, και το οποίο απευχόμασταν. Ωραία. Δεν μου λέτε όμως, κυρία Μαρούδα μου, τώρα μισό λεπτό, ένα-ένα, η δομένη... Τα πολλά μαζεμένα. Ναι, τώρα εδώ, ξέρετε κάτι, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το εξής. Μόλις προχθές είχαμε καλεσμένο εδώ στην Κρήτη Βίσης Αντιθέσεις τον εκπρόσωπο του συντονιστικού, τον κύριο Κυρίτση. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης μιλώντας, δεν αντιλαμβάνομαι ότι αντιλαμβάνονται ορισμένοι, δεν λέω η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διότι όταν ο κύριος Κυρίτσης λέει ότι για τους 52.000 που είναι με πρώτη συμφωνία με την Τουρκία θα φύγουν και αυτοί, μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Με συγχωρείτε. Θα φύγουν πότε. Εντάξει, σε 2-3 χρόνια θα φύγουν. Αλλά ναι, θα φύγουν. Ναι. Θα φύγουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάποιοι θα φύγουν. Κάποιοι θα θέλαμε να μείνουν ενδεχομένως ή θα ήθελαν και οι ίδιοι. Και πρέπει να κάνουμε και αυτό το βασικό διαχωρισμό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δουν το μέλλον τους και στην Ελλάδα και που θα τους θέλαμε και εμείς. Ενδεχομένως. Αυτό έχει γίνει σε όλα τα κράτη στις διαδικασίες αυτές. Αλλά οι περισσότεροι θα φύγουν. Το πότε είναι το θέμα και τι κάνεις με αυτό. Δεν περιμένεις να φύγουν.
πρέπει να κάνεις κάτι ως κυβέρνηση γι' αυτό. Άρα δεν μπορείς να είσαι παρατηρητής πια, μετά ιδίως τα χθεσινά γεγονότα, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς παρατηρητές. Δεν είναι ότι είναι παρατηρητές. Είναι ότι εδώ βλέπουμε το πρώτο το ιδεολογικό που σας είπα στην αρχή. Ιδεολογικά έχουμε δύο πολιτικές σε αυτή την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, οι οποίες στο συγκεκριμένο θέμα συγκρούονται. Και αυτό πρέπει να λήξει κάποια στιγμή. Να βρουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους καταρχάς. Διότι εντάξει, κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε ένα χρόνο για να μπορέσει να προχωρήσει η χώρα. Μα κάποια στιγμή θα πρέπει ειδικά για το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού να βρουν ένα κοινό τρόπο συνεννόησης. Δεν έχουν. Δεν μπορεί ο Υπουργός Άμυνας να λέει να παραιτηθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης δύο μέρες πριν βασικές αποφάσεις της Βρυξέλλης και αυτό να το ξεχνάμε όλοι δύο μέρες μετά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στην κυβέρνηση. Λοιπόν, να το λύσουν. Για να προχωρήσουμε. Ένα. Και δεύτερον, ας το λύσουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας δεν είναι μόνο μια παράλογη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και οι διεθνείς μας υποχρεώσεις με βάση τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μάλιστα. Σωστό αυτό. Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Παρεπιπτόντως, βλέπετε να λειτουργεί αυτή η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία? Όχι βέβαια. Όχι. Δεν λειτουργεί. Γιατί είναι παράλογη. Να το είχαμε πει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο σκοπός της είναι να μην λειτουργήσει. Δεν βλέπω να είστε αισιόδοξοι πάντως. Η αισιοδοξία μου έχει παρέλθει εδώ και τουλάχιστον 8 μήνες που συζητάμε. Διότι δεν βλέπω να υπάρχει μία πολιτική η οποία να είναι σαφής. Ναι. Είναι ήξης αφήξης. Λοιπόν, και το βασικότερο είναι αυτό. Χθες τώρα παρακολουθούσαμε 5-6 ώρες στις τηλεοράσεις πράγματα, το οποίο είναι αδιανόητα. Είναι δυνατόν στα σύνορα να μην υπάρχει εκπροσώπηση ελληνική? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Εγώ δεν λέω να γίνει σύραξη, γιατί είναι λάθος αυτό το πράγμα, αλλά τι είναι αυτά? Ναι, δεν υπήρχε... Δείχνεις παντού, η εικόνα είναι παντού ότι είσαι από όνο, ότι δεν είναι ένα μπάχαλο αυτή η χώρα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να δίνουμε. Oh, πείτε μου και κάτι άλλο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το κλίμα, ξέρετε, από τη μια έχετε όπως είπατε εγκλωβισμένους ανθρώπους χωρίς ελπίδα αυτή τη στιγμή. Από την άλλη έχετε να μεγαλώνει και η κοινωνική ένταση. Βλέπουμε οδηγούς φορτηγών. Να σας πω κάτι όμως σημαντικό. Δεν μεγαλώνει μόνο τη κοινωνική ένταση. Είναι να καταλάβετε πολιτικά. Κινηματικά άνθρωποι, πολιτικοί και άλλοι στην Ελλάδα. Δεκτό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαφορά ταχύτητας μπορεί και από τυχαίο γεγονός να θρυνήσουμε νεκρό και μετά τι να γίνει? Θα γίνει χαμός δηλαδή, αυτό εννοώ. Μα χθες βρεθήκαμε πολύ κοντά σε αυτό, δεν το συζητάω, και τις προηγούμενες όλες τις εβδομάδες. Αναπτύσσεται ένας λόγος ο οποίος είναι ρατσιστικός, αναπτύσσεται μια φοβία. Τώρα βγαίνουν και από το κελπνό ειδήσεις ότι πρέπει να φοβόμαστε για ελονοσία, ντέγκη, πυρετό σε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε ότι όταν έχεις λιμνάζοντα ύδατα, λάσεις όλα αυτά που ζούμε και μεγάλη συγκέντρωση προσώπων και την ελονοσία θα ξαναδούμε και τον ντέγκε και ένα σωρό ξεχασμένες επιδημίες. Αυτό όμως, εγώ δεν περιμένω από το κελπνό να μου βγάλει ένα χαρτί περί επικινδυνότητας. Περιμένω από το κελπνό να αναλάβει το ρόλο του στο να μην υπάρχουν αυτές οι συνθήκες στους χώρους που υποδοχής και κράτησε αυτών των ανθρώπων. Τέλος. Όχι διαπιστωτικές. Δεν είναι ρόλος να μας, τι είναι αυτά. Μη κυβερνητική οργάνωση είναι. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή τελικά τη διάκριση του κράτους από μια μη κυβερνητική οργάνωση. Πόβο τι είπατε τώρα. Έχετε δίκιο όμως. Μπαίνουν εδώ και τόσους μήνες άνθρωποι από μήνες ολόκληρους οι οποίοι πες ότι έχουμε ένα διαπιστωμένο περιστατικό φυματίωσης. Ξέρετε ότι άλλα αντιβιωτικά του δίνουν στο Α νησί, άλλα στο Β, επειδή δεν έχει φτιάξει ένα πρωτόκολλο επιτέλους στο κερδινό τόσους μήνες. Δεν ξέρω πόσους μήνες του πήρε να το φτιάξει. Αυτά είναι πολιτικές σοβαρές. Είναι προβλήματα όντως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα πρώτα περιστατικά ελονοσίας, ντέγκε και άλλα, διαπιστώθηκαν στη Μανολάδα. Όπου έχεις μεγάλους αριθμούς ανθρώπων να ζουν και έχεις σκουνούπια τώρα που δεν υπάρχουν και ψεκασμοί, δεν υπάρχει τίποτα για αυτό. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση
όπως υπήρχε πριν από χρόνια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να το διαπιστώνουμε. Πρέπει να γίνει άμεσα, αύριο το πρωί. Και πόσο μάλλον το κελπνό, έχετε δίκιο, και οι αντίστοιχοι φορείς δεν είναι μικιό, καλά το είπατε, μια χαρά το είπατε αυτό. Λοιπόν, αυτά, να αρχίσουμε λίγο να οι αποφάσεις. Και ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η κυβέρνηση και την κατανόηση πια την έχουμε εξαντλήσει, και γι' αυτό σας είπα, είναι η πρώτη φορά που μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει μια δύσκολη διαπραγμάτευση στα οικονομικά, έχει μια τεράστια δυσκολία να συνεννοηθεί με 153 βουλευτές και να κρατήσει την εξουσία, έχει μια τεράστια δυσκολία να βγάλει μια κοινή συνισταμένη σε ένα σωρό ζητήματα, αλλά πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται να διατηρεί την εξουσία με τη λογική ότι θα γίνουν όλα αυτά με κάποιο μαγικό τρόπο μόνο τους. Πείτε μου, σας παρακαλώ, η εικόνα που έχετε από τα νησιά, γιατί έχετε ένα καλό δίκτυο πληροφόρησης, δείχνει ότι το μήνυμα έχει περάσει απέναντι και ανακόπτονται οι ροές, ή τώρα που ομαλοποιείται καιρικά η κατάσταση θα δούμε και νέο κύκλο? Γιατί εμένα δεν μου λέει τίποτα ότι για τρεις μέρες μειώθηκαν οι ροές. Εμένα του λέει. Αλλάζουν οι ροές συνεχώς. Αλλάζουν συνεχώς. Αλλάζουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι σταθερές που βλέπαμε, και δεν μπορείς μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις να ξέρεις ή να βλέπεις διαφορετική πολιτική. Βλέπουμε σίγουρα ότι κάποιες λένδοι εμποδίζονται να φύγουν, κάποιες άλλες η πορεία τους αλλάζει, κάποιες δεν παίρνουν κάθε συζήτηση. Μην ξεχνάτε ότι τα δίκτυα έχουν πολύ καλή πληροφόρηση. Ξέρουν πού βρίσκεται το ΝΑΤΟ, πού βρίσκονται το λιμενικό, και ακολουθούν διαφορετικές ροές. Άρα σίγουρα είναι πρόσκαιρο όλα αυτά. Δεν πρέπει να στηριχτούμε στο ότι θα μειωθούν οι ροές και άρα δεν θα έχουμε θέματα. Προς Θεού. Mm-hmm. Δηλαδή, γενικώς δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο ότι οι άλλοι θα κάνουν πράγματα και θα αλλάξουν τις ροές. Και εμείς να καθόμαστε. Είμαστε ανάσκελα και παρακολουθούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η εικόνα που δίνουμε. Είναι λανθασμένη εικόνα, γιατί δεν ισχύει αυτό στην πράξη. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απλώς δεν έχουν μια κοινή συνισταμένη, την οποία, να σας πω κάτι, δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά κάποιος και να χαράξει τη βασική γραμμή συντονισμένα. Εγώ δεν θέλω να ξέρω, να ακούω άλλα από τον κύριο Κυρίτση, άλλα. Θέλω τον Πρωθυπουργό, ούτε το συντονιστικό όργανο θέλω. Θέλω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος να πει αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να αλλάξει και το σχήμα διαχείρισης. Τελικά είναι αναποτελεσματικό. Δηλαδή, μήπως ένας υφυπουργός επικρατείας παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος όμως θα έχει απόλυτα ρυθμιστικό ρόλο. Δηλαδή, πιστεύετε ότι. Έχουμε βάλει μπροστά το στρατό. Ναι. Ακριβώς γιατί χρειάστηκαν οι ένοπλες δυνάμεις να λειτουργήσουν για να στήσουν γρήγορα αυτούς τους χώρους. Συγχρόνως στις ένοπλες δυνάμεις ανατέθηκε και η διαχείριση. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί θέματα. Η διαχείριση είναι πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού. Δεν μπορεί να είναι διαχείριση από τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το ξαναδούν. Αλλά γρήγορα. Έχουμε υποδομές. Λέμε να καθαρίσει η ειδωμένη, να καθαρίσει το λιμάνι του Πειραιά, όπου το λένε. Αλλά υποδομές υπάρχουν για να υποδεχτούν αυτόν τον κόσμο από την άλλη? Γιατί έχουμε επικεντρωθεί στο πώς να αδειάσουν οι δύο αυτοί χώροι. Υποδομές υπάρχουν, ανθρωπινές υποδομές, έτσι, αυτό εννοώ. Μα ναι, μα ούτως ή άλλως θα ακούτε να λένε ότι σας παρακαλούμε να βγάλετε τις σκηνές σας. Είμαστε στο επίπεδο, σας παρακαλούμε. Να βγάλετε τις σκηνές σας από την περιοχή που δένουν τα καράβια και να τις μεταφέρετε στο Ε2, στο Ε3. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμό στο πού πρέπει να πάνε. Υπάρχει, αλλά δεν γίνεται δεκτός. Δεν γίνεται δεκτός. Νομίζετε λοιπόν ότι κάπου εδώ πρέπει να γίνει εμφανές ότι το σύστημα λειτουργεί συγκροτημένα και αποφασιστικά και όχι... Και μπορώ να αντιληφθώ ότι από τη μία πλευρά είναι μια κυβέρνηση που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βία. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Και από την άλλη είναι ένας υπουργός προστασίας του πολίτη, δημόσιας τάξης και ασφάλειας και ένας υπουργός ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος πρέπει να πάρει σαφείς εντολές πώς να το οργανώνει, ποιος θα αναλάβει όλο αυτό το σχέδιο να το υλοποιήσει. Εθελοντικά δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσουν οι άνθρωποι στην απόλυτη απελπισία, να έχουμε επιδημίες, να έχουμε θανάτους, για να μπορέσει να υπάρξει εθελοντική μεταφορά. Ήδη ζητάνε κάτι πάρα πολύ λογικό. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Δεν θέλουν να πάνε σε απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδος. Θέλουν να βρίσκονται κοντά σε χώρους όπως είναι η Αθήνα, για παράδειγμα, κοντά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα αιτήματα ασύλου, επιστροφών ή οτιδήποτε είναι άλλο αυτό. Εγώ δεν το βλέπω παράλογο σε σχέδιο. Άρα λοιπόν, εφόσον θέλω σε συγκεκριμένα, αυτό βλέπεις ότι είναι πιο λογικό σαν πολιτική, οργάνωσέ το.
Το να παίρνει να πας 300 άτομα έξω από το τάδε χωριό, που δημιουργεί και πολλά προβλήματα σε πολλές κοινωνίες. Είναι δύσκολο να το υλοποιήσεις. Προσπαθήσαμε, δημιουργήθηκαν ό,τι υποδομές μπόρεσαν να δημιουργηθούν, βλέπεις ότι είναι άδειες. Mm-hmm. Τους πας το βράδυ, το πρωί έχουν φύγει. Σωστή παρατήρηση αυτή. Πώς θα λειτουργήσει, βλέπεις ότι αυτό δεν σου αποδίδει. Το δοκίμασες. Προχώρα στο επόμενο σχέδιο. Φτιάξε μεγαλύτερους χώρους. Να το αναθέσει συνήποτε αρμοστία να το κάνει. Εφόσον θέλει και μπορεί. Και λοιπά. Πείτε μου για κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι η υπόλοιπη Ευρώπη, αφού έκλεισε το πρόβλημα έξω από την, από την πόρτα της, σου λέει άστο τώρα, εκεί είναι βραδιφλέγη βόμβα με εγκλωβισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Άσε να δούμε και με την Τουρκία. Θα τα συζητάμε και άστο εκεί, δηλαδή τερμά. Έχει κλείσει η συζήτηση. Κοιτάξτε, την υπόλοιπη Ευρώπη αυτή τη στιγμή τον καθένα τον απασχολεί και κάτι διαφορετικό. Ολλάντ, η Γερμανία έχουν τα δικά τους τα θέματα. Βγαίνουν από το πρώτο στο ζέστη τηλεοράσει και συζητάνε ζητήματα που τους καίνε και τους απασχολούν τους ίδιους. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια, το χτύπημα 22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Δεν νομίζετε ότι θα ξεπεραστεί εύκολα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το γεγονός ότι κάθε μέρα βγαίνουν δελτία που λένε ότι περιμένει χτύπημα η Γερμανία, δεν είναι απλό να το διαχειριστεί κάποιος πολιτικά. Έχουν τις εκλογές σε πολλά σημεία, έχουν το Brexit, τη Μεγάλη Βρετανία να τους απασχολεί πάρα πολύ ως προς το μέλλον της Ευρώπης. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα όλων. Και φυσικά μέσα σε αυτό είναι και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την κρίση. Γιατί από εκεί ξεκινάμε. Είναι απόλυτη αδυναμία. Και μέσα σε αυτή μπαίνει και η δική μας η κυβέρνηση, η οποία έχει αυτά τα προβλήματα, τα οποία τα διαπιστώνουμε και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο να τα λύσουμε. Δανιέλα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα άμεσα.